Με αξιοπρέπεια και καρτερικότητα αντιμετωπίζει η οικογένεια του Δημήτρη Κούκλατζη τη μεγάλη δοκιμασία της κράτησής του στις φυλακές της Αδριανούπολης. Τι περιμένουν οι γονείς, οι συγγενείς και οι συντοπίτες. Συνεχίζεται το άτυπο εμπάρκο των Ευρυτών στις γειτονικές αγορές της Τουρκίας. Τι λένε οι καταστηματάρχες της Ορεστιάδας και οι καταναλωτές. Κλωστική φαρμακευτική κάναβη, μια πολλά υποσχόμενη αγροτική καλλιέργεια. Και η περιοχή του Εύρου ενδείχνεται για την καλλιέργειά της λόγω της καταλληλότητας των εδαφών του νομού και του μικροκλίματος. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Με αξιοπρέπεια και καρτερικότητα, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τις εξελίξεις, αντιμετωπίζει η οικογένεια και το συγγενικό περιβάλλον του Δημήτρη Κούκλατζη, όπως και η οικογένεια του Άγγελου Μητρετώδη, την κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στις φυλακές της Αδριανούπολης. Η συμπαράσταση του κόσμου είναι συνεχής και συγκινητική, όπως ανέφερε ο θείος του Δημήτρη, Χρήστος Κούκλατζης, ο οποίος βιώνει μαζί με την οικογένεια αυτό το ιδιαίτερα δυσάρεστο και ανέλπιστο γεγονός. Ένα γεγονός που έχει συνταράξει όχι μόνο την τοπική κοινωνία της Ορεστιάδας, αλλά ολόκληρη τη χώρα, που περιμένει την επιστροφή των δύο νέων στην πατρίδα. Πολύ δύσκολες είναι οι μέρες για τις οικογένειες των δύο στρατιωτικών που κρατούνται στις φυλακές της Αδριανούπολης. Αυτό όμως που τις χαρακτηρίζει είναι η ψυχραιμία, η αξιοπρέπεια, η καρτερικότητα και η αναμονή για το τι μέλη γενέστε, όπως ανέφερε ο θείος του Δημήτρη Κούκλατζη, Χρήστος Κούκλατζης. Φυσικά δεν θέλω να σχολιάσω την κατάσταση της μητέρας. Η μάνα είναι, όπως ξέρετε, μάνα και δεν μπορεί κανένας να μπει στη θέση της. Οπότε, ό,τι άποψη και να έχω εγώ, δεν θα είναι τόσο καλά προσαρμοσμένη στην κατάσταση. Ο πατέρας και οι υπόλοιποι, και εμείς δηλαδή και η υπόλοιπη οικογένεια, σίγουρα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα εκ μέρους του κράτους της πολιτείας, στην οποία έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί είναι η μόνη αρμόδια για αυτή τη διαχείριση του θέματος. Βλέπουμε τον κόσμο να είναι όλος κοντά μας και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Πολύ θετική για την ψυχολογία τόσο των παιδιών όσο και των γονιών ήταν η δεύτερη συνάντηση που είχαν. Και η επαφή που δεν ήταν μόνο οπτική και τηλεφωνική, αλλά και σωματική. Οι γονείς πήγαν, είδαν τα παιδιά δύο φορές. Τη δεύτερη φορά μάλιστα τα άγγιξαν, ήταν από πολύ κοντινή απόσταση. Διαπίστωσαν ότι τα τραγικά που ακούγανε από τα κανάλια, γενικώς από τα μέσα ενημέρωσης, δεν ίσχυαν σε αυτό το βαθμό. Οι συνθήκες είναι αρκετά καλύτερες. Η ψυχολογία των παιδιών είναι ανεβασμένη. Η αγωνία τους και το άγχος τους είναι η χρονική διάρκεια της κράτησης των παιδιών. Ελπίζουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να διεκπαιρεθούν οι διαπραγματεύσεις, οι διαδικασίες της δικαιοσύνης στην Αδριανούπολη και να αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας να γυρίσουν πίσω. Ο κύριος Κουκλατζής χαρακτήρισε σημαντική τη συμβολή της Ελληνίδας προξένου στην Αδριανούπολη. Ασφαλώς, οι πρόξενοι είναι πάντα κοντά τους, όπως και ο στρατός, όπως και η πολιτεία. Έχουν άμεση επαφή οι γονείς και φυσικά είναι και ευγνώμονες αυτούς που ασχολούνται τόσο έντονα και αγωνίζονται. Ενθαρρυντικό και παρηγορητικό επίσης είναι το γεγονός της συμπαράστασης των Ελλήνων στους γονείς από κάθε γωνιά του κόσμου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ αισθάνονται όλο τον κόσμο δίπλα τους. Ενισχύονται πάρα πολύ. Το θέλουν πάρα πολύ αυτό το πράγμα και το αισθάνονται δηλαδή. Δεν είναι μόνο η τοπική κοινωνία που τους συμπαραστέκεται σε μεγάλο βαθμό. Είναι όλη η Ελλάδα και μπορώ να επεκτείνω και σε όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες όλου του κόσμου. Γιατί τα μηνύματα έρχονται από πολύ μακριά. Να φανταστείτε ότι έχουμε πάρει μηνύματα και από τη Νέα Ζηλανδία. Άμεσα αντέδρασε η τοπική κοινωνία της Ορεστιάδας και της ευρύτερης περιοχής του Εύρου στο γεγονός της σύλληψης και φυλάκισης των δύο στρατιωτικών με το άτυπο εμπάρκο που κήρυξε στην αγορά της Αδριανούπολης. Σιωπηλά αλλά ενσυνείδητα σταμάτησαν οι καθημερινές ροές των Ευρυτών προς τις γειτονικές περιοχές της Τουρκίας, κυρίως της Αδριανούπολης. Το αυθόρμητο αυτό εμπάρκο είναι ένα δείγμα φιλιρινικής αντίδρασης προς τη γείτονα χώρα και παράλληλα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στα δύο παιδιά που κρατούνται στις τουρκικές φυλακές. Ο αντίκτυπος αυτού του εμπάρκου δεν επηρέασε σημαντικά την τοπική αγορά, καθώς δεν αυξήθηκε η καταναλωτική κίνηση.
Δεν αυξήθηκε η κίνηση στην αγορά της Ορεστιάδας μετά το άτυπο εμπάρκο που έκαναν οι καταναλωτές στην αγορά της Ανδριανούπολης με αφορμή το γεγονός της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η Γενική Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλό Μιλωνά. Να μου επιτραπεί να, πάω, να σταθώ λίγο στο μέρος των γονιών, να τους ευχηθώ καλή δύναμη και εύχομαι και ελπίζω και όλοι μας βέβαια εδώ στην πόλη με το καλό να επαναπατριστούν τα παιδιά και να τους χαρίζει ο Θεός δύναμη και κουράγιο για να αντιπαρέλθουν την κατάσταση την οποία βιώνουν σήμερα και μαζί με αυτούς και εμείς. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στην αγορά της πόλης, γιατί και λίγο, γενικά η ατμόσφαιρα είναι παγωμένη στην πόλη, γενικά. Και λογικό είναι, έτσι, εγώ δεν κατακρίνω κάτι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα το ιδιαίτερο. Μπορεί ο κόσμος να μην πηγαίνει και μακάρι να συνεχίσει να μην πηγαίνει, γιατί πρέπει να σταματήσει αυτή η αιμορραγία. Να σταματήσει και δεν είναι θέμα αγοράς μόνο. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει μόνο την αγορά μας, εν γέννη ενδιαφέρει την οικονομία της χώρας. Μακάρι να σταματήσει λοιπόν αυτή η αιμορραγία του να φεύγει τόσο χρήμα έξω, αλλά ακόμα δεν έχει φανεί και τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, είναι, είναι πάρα πολλά παιδιά, δεν είναι. Αλλά δεν έχει όμως την κίνηση που θα θέλαμε να έχει. Την άποψή της για το γεγονός της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και για το άτυπο εμπάρκο των κατοίκων της περιοχής στην αγορά της Ανδριανούπολης εξέφρασε η Μίνα Λελοπούλου, ελεύθερη επαγγελματίας. Πεσμένη η κίνηση, δεν έχει καμία σχέση με την κίνηση που είχαμε πριν από 5 και 10 χρόνια. Όσο πάει και χειροτερεύει η κατάσταση και ο λόγος οφείλεται, πιστεύω, διότι μειώνονται οι μισθοί, μειώνονται οι συντάξεις, η παραγωγή, οι αγρότες, γιατί η περιοχή μας είναι ως επιτοπλίστων αγροτική, δεν έχουν τις αμοιβές αυτές που έπρεπε να έχουν και το χειρότερο είναι ότι φεύγει ο νέος κόσμος. Γιατί κακά τα ψέματα, την κίνηση και τη ζωή, όχι μόνο στην αγορά αλλά και παντού, τη δίνουν οι νέοι. Η κατάσταση είναι τραγική. Είμαι μητέρα, έχω 4 παιδιά και δεν θα ήθελα να ήταν όπως τα δικά μου παιδιά ούτε και αυτά. Δεν έχω πάει. Δηλαδή από τα γεγονότα και μετά δεν έχω πάει. Μας ξεχάσει η Ανδριανούπολη για πολύ καιρό. Δεν πηγαίναμε από πριν στην Ανδριανούπολη, γιατί είμαστε της άποψης ότι οφείλουμε να στηρίζουμε την τοπική αγορά. Χαίρομαι που επιτέλους ο κόσμος αποφάσισε να κινητοποιηθεί και να στηρίξει το εμπάργκο, ούτως ώστε να πιέσουμε λίγο παραπάνω τις καταστάσεις όσο μπορούμε κι εμείς για την επιστροφή των παιδιών στις οικογένειές τους. Ευελπιστώ να έχει αποτέλεσμα. Όχι, και ούτε πρόκειται. Πηγαίνατε? Όχι, δεν είμαι από εδώ καν. Αλλά και να ήμουν δεν θα πήγαινα πάλι. Δεν έχω πάει. Δηλαδή από τα γεγονότα και μετά δεν έχω πάει. Όχι, ποτέ δεν πηγαίνω. Δεν τους πάω τους Τούρκους με τίποτα. Ούτε πήγαινα, ούτε τώρα πήγαινα. Δεν πήγαινα ούτως ή άλλως, δεν επισκέπτομαι την Ανδριανούπολη. Ψωνίζω από την τοπική αγορά. Μια πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια ξεκινά πιλωτικά και στον Εύρο, δίνοντας την ευκαιρία στους αγρότες της περιοχής να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Είναι η κλωστική κάναβη, η οποία υπήρχε παλιά ως αγροτική καλλιέργεια στον ομό, αλλά σταμάτησε πριν από χρόνια και επανέρχεται καθώς τα εδάφη και οι κλιματολογικές συνθήκες ενδείχνονται για την καλλιέργειά της. Μία καλλιέργεια με πολλές προοπτικές είναι αυτή της κλωστικής ή φαρμακευτικής κάναβης. Η περιοχή του Εύρου ενδείκνεται για την καλλιέργεια αυτή λόγω των εδαφών και του μικροκλίματος. Σίγουρα μπορεί να είναι στην περιοχή σας. Είναι μια καλλιέργεια με πάρα πολλές προοπτικές και μάλιστα η ζήτηση στην Ευρώπη για πρώτη ύλη συνεχώς αυξάνεται κάθε χρόνο. Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια υπήρχε μια μεγάλη ανάγκη για πρώτη ύλη για κάναβη και για φάρμακα και για ίνα, για δομικά υλικά, μονωτικά υλικά. Στην περιοχή σας μπορεί να μπει τον Απρίλιο, να γίνει συγκομιδή τέλος Αυγούστου με Σεπτέμβρη και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε το στέλεχος, υπάρχουν ποικιλίες που φτάνουν τα 3 μέτρα και παίρνουμε το στέλεχος για να κάνουμε δομικά υλικά, μονωτικά ίνα ή ποικιλίες πιο κοντοστέλεχες που μας ενδιαφέρει ο σπόρος. Γιατί ο σπόρος, όπως έχετε ακούσει, είναι πρώτη ύλη για λάδια, έχει ήδη ο Θεογέννης στην περιοχή σας έχει κάνει δουλειά γι' αυτό ή για πάρα πολλά φάρμακα. Είναι μια καλλιέργεια που μπορεί να αξιοποιήσει και εδάφη που έχουν βαρέα μέταλλα, γιατί θεωρείται ότι μπορεί να κάνει φυτοεξυγίανση.
Η περιοχή του Εύρου ήταν από τις πρώτες που ξεκίνησαν να καλλιεργούν την κλωστική κάναβη. Αρκεί να πάρουμε πάνω από ένα προϊόντα από την καλλιέργεια. Επειδή θεωρείται καλλιέργεια πολλαπλών τελικών χρήσεων, πρέπει να υπάρχει κάποια αγορά και να μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη την καλλιέργεια, αν είναι δυνατόν. Να μην μείνουμε μόνο στο στέλεχος ή μόνο στο σπόρο, αλλά να χρησιμοποιήσουμε όλη την παραγόμενη βιομάζα για να έχουμε τιμές από τουλάχιστον δύο προϊόντα. Αυτό είναι το μυστικό για να μπορέσει να είναι κερδοφόρο για τον αγρότη. Το στέλεχος για την Ίνα, η οποία μπορεί να γίνει δομικά, μονωτικά υλικά. Ναι, και ειδικά έχουν καλή ηχομόνωση και θερμομόνωση. Χρησιμοποιούνται στον οπλισμό του σπιτιού σε πάρα πολλά σημεία, στο σοφά, στην τοιχοπία, μόνωση πατώματος, μόνωση οροφής. Αλλά εκεί που είναι υπάρχει μεγάλη τιμή είναι στο σπόρο και στα βράκτια φύλλα για να πάρουμε CBD. Το CBD είναι μια ουσία φαρμακευτική που τώρα έτσι κι αλλιώς πέρασε και ο νόμος από την Βουλή και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και φαρμακευτική κάναβη. Με τους περιορισμούς που άκουσα, μέχρι 5 στρέμματα, ναι, οι αγρότες θα έχουν καθαρό ποινικό μητρό. Πάντως είναι μια καλλιέργεια με προπτικές. Δεν είναι δύσκολη καλλιέργεια. Είναι γραμμική, θέλει υψηλή πυκνότητα φύτευσης, θέλει κατάλληλη ποικιλία. Είναι κάτι που έχουμε χάσει στη χώρα μας. Γιατί την καλλιεργούσαμε μέχρι το 70 και σταμάτησε. Έχουμε χάσει λοιπόν τις ποικιλίες που καλλιεργούσαμε. Οπότε εκεί πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Η ποικιλία είναι το μυστικό. Πολύ πυκνή φύτευση για να μην έχουμε θέματα ζυζένια και να μπει νωρίς. Αρχές Απριλίου. Για εσάς είναι ιδανική περίοδο και το κόβουμε τέλος Αυγούστου με μέσα Σεπτέμβρη. Σύντομη περίοδος μπορεί να μπει και σε συστήματα ψυσποράς αλλά και σε εδάφη που έχουν βαρέα μέταλλα. Στην ουσία βοηθάει να γίνει μια απορρίπανση των εδαφών. Οι ενδυνάμοι παραγωγοί μπορούν να πάρουν πληροφορίες τόσο από το ΚΑΠΕ όσο και από το Ελγό Δήμητρα. Εκτός από το ΚΑΠΕ, καλό θα τον απευθυνθούν και στο Ελγό Δήμητρα, στην κυρία Τσαλίκη, στη Θεσσαλονίκη, που ξέρει πάρα πολλά πράγματα για το πώς δηλώνουν οι αγρότες την καλλιέργεια, αλλά και πώς θα γίνουν οι έλεγχοι πριν την τελική συγκομίδη για να δώσουν το προϊόν. Γιατί είναι σημαντικό να βρεθεί ότι είναι χαμηλό σε τέτραϊδροκαναβιλιόλη, για να την ξεχωρίσουμε από την ναρκωτική κάναβη. Το Ελγό Δήμητρα είναι οργανισμός που μπορεί να δώσει οδηγίες για τους ελέγχους. Αλλά και πώς δηλώνουν την καλλιέργεια. Και φυσικά σε εμάς οτιδήποτε για τελική χρήση, καλλιέργεια και εμείς δραστηριοποιούμαστε αρκετά. Η συνεταιριστική επιχείρηση Θεογέννης ήταν η πρώτη που καλλιέργησε κάναβη στον Εύρο. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με παραγωγούς οι οποίοι είναι μέλη μας, αλλά και παραγωγούς οι οποίοι δεν είναι μέλη. Πέρυσι, την πρώτη χρονιά που σπήραμε ήταν το 2016, αλλά αυτό έγινε πάρα πολύ αργά. Και ουσιαστικά μόνο συστηθήκαμε με το φυτό, δηλαδή σπήραμε 3 Ιουλίου, να σας πω, λόγω κάποιων προβλημάτων τα οποία υπήρχαν και στο να παραγγείλουμε σπόρο απ' έξω και τη διαδικασία ιδιοδότησης. Ήταν η πρώτη χρονιά και ήταν λογικό. Πέρυσι ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά η οποία παράξαμε το φυτό αυτό, επιλέξαμε μια ποικιλία η οποία δίνει περισσότερο απόδοση στον καρπό. Οι αποδόσεις αυτές είναι ακόμη υπό συζήτηση, υπό την έννοια ότι ακόμη πειραματικά είμαστε σε πειραματικό στάδιο και φέτος πάλι σε πειραματικό στάδιο θα είμαστε, γιατί βλέπουμε τις αποστάσεις των φυτών, των αυλακιών μεταξύ τους, τις ποικιλίες οι οποίες υπάρχουν, τον χρόνο της σποράς και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι μια καλλιέργεια η οποία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον αγροτικό χώρο, με δεδομένο ότι έχουμε 25.000 παράγωγα μπορούμε να πάρουμε από αυτό το φυτό. Εμείς το μόνο που έχουμε πάρει μέχρι τώρα είναι το λάδι. Καταφέραμε και παράξαμε το πρώτο ελληνικό σπορέλαιο κάναβης, το οποίο ήταν βέβαια σε μικρές ποσότητες, αλλά μπήκε στην αγορά, γνωρίστηκε με τον κόσμο και στην αγορά των Αθηνών και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Ο πολυγραφότατος ευρύτης συγγραφέας Θοδωρής Παπαθεοδόρου επισκέφτηκε τις μέρες αυτές την ιδιαίτερη πατρίδα του με αφορμή την παρουσίαση στο πολιτιστικό πολύκεντρο Ρεστιάδας του νέου ιστορικού κοινωνικού μυθιστορήματός του. Πρόκειται για το βιβλίο του με τίτλο «Γυναίκες της μικρής πατρίδας», με αναφορά στη Μακεδονία των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Στην Ορεστιάδα παρουσίασε το απόγευμα της Παρασκευής το νέο του βιβλίο ο συγγραφέας Θοδωρής Παπαθεοδόρου, ο οποίος έχει καταγωγή από τα Δίκαια. Ο τίτλος του βιβλίου «Γυναίκες της μικρής πατρίδας» και το χρονικό ιστορικό πλαίσιο του «Ο Μακεδονικός Αγώνας».
Από εδώ είμαι, το ξέρουν όλοι από τα δίκαια. Εδώ μεγάλωσα, δεν είμαι απλώς καταγωγή μου από εδώ. Χαίρομαι που μαζεύτηκε τόσο πολλοί κόσμος, τα είπαμε. Υπήρχε συγκίνηση τουλάχιστον από τη μεριά μου, αλλά και υπήρχε έντονο ενδιαφέρον από τη μεριά του κόσμου λόγω του θέματος του βιβλίου. Έτσι όπως έχουν εξηνθεί τώρα τα εθνικά θέματα. Ένα βιβλίο που αναφέρεται στο Μακεδονικό Αγώνα και εξετάζει ολόκληρο το Μακεδονικό Αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος, νομίζω παρουσιάζει για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα, αυτόν τουλάχιστον που αισθάνεται την πατρίδα, πατρίδα του, για να το πω με απλά λόγια, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο μυθιστορηματικά για να προκαλέσει, ας πούμε, την αναγνωστική απόλαυση, το ταξίδι, το αναγνωστικό. Αλλά όταν το κλείνει κάποιος, δεν είναι μόνο αυτή η απόλαυση που μένει. Είναι βήμα προς βήμα και γεγονός προς γεγονός παρακολουθεί ολόκληρο το Μακεδονικό Αγώνα με ιστορική εγκυρότητα και πιστότητα και την οποία έκανα μεγάλη έρευνα πριν βάλω την πρώτη αράδα στο χαρτί για να μπορέσω να το καταφέρω. Κλείνοντάς το λοιπόν, κάποιος θα κατέχει ή τέλος πάντων θα έχει μια πλήρη και συνολική εικόνα για το τι συνέβη στη μικρή βόρεια πατρίδα μας, στη μικρή βόρεια Ελλάδα μας, στη χαραυγή του περασμένου αιώνα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας, γυναίκες της μικρής πατρίδας, Ελληνίδες Μακεδόνισσες, στη χαραυγή του 20ου αιώνα, άγριος και αδυσόπιτος ξεσπάει ο αγώνας της σκλάβα Μακεδονία. Η γη ματώνει, ο ελληνισμός ψυχοραγεί. Τούρκοι, Βούλγαροι, Κομιτάτα, Τσέτες, πυρπολίσεις, εκτελέσεις, αμέτρητες θυσίες. Μπορεί να τις κυνήγησαν, μπορεί να τις βασάνισαν, δεν τις δάμασαν όμως ποτέ. Αυτές τις γυναίκες της μικρής πατρίδας μας. Ασφαλώς απεδώνεται πιο εύκολα για έναν απλό λόγο. Είναι διαφορετικά να διαβάζεις ή να ακούς κάτι και σου μένουν πολύ πιο λίγα πράγματα και διαφορετικά η βιωματική γνώση, αυτή που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα του ιστορικού μυθιστορήματος. Γιατί ο αναγνώστης, διαβάζοντας τις περιπέτειες, τα παθήματα και την εξέλιξη των ηρώων, συμμετέχει μέσα στην ιστορία. Είναι σαν να βρίσκεται δίπλα τους, να συμμετέχει μαζί τους σε όλα τα γεγονότα. Αυτό μπαίνει μέσα στην ψυχή του και στην καρδιά του και το βιώνει. Ένα πράγμα το ξέρουν όλοι. Ένα πράγμα το μαθαίνεις πολύ καλύτερα όταν το ζεις παρά όταν διαβάζεις για αυτό. Αυτό θέλω να πετύχω και σε αυτό αποσκοπεί, στην ιστορική γνώση αποσκοπεί σε ένα δεύτερο επίπεδο η γραφή των ιστορικών μυθιστορημάτων, στα οποία εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία και τα υπηρετώ, υπηρετώντας ταυτόχρονα και την πατρίδα μου, γιατί και σε αυτήν πιστεύω πολύ και την αγαπώ πάρα πολύ και είμαι πολύ περήφανος, σε πείσμα των καιρών, πολύ περήφανος για τη λαμπρή ιστορία και για όσα καταφέρει ο λαός μας. Η καταγωγή από τη Θράκη, ένα σταυροδρόμι ιστορίας, πολιτισμού, προσφυγιάς, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αγάπη και στην έφεση του συγγραφέα στο ιστορικό μυθιστόρημα, όπως ομολογεί ο ίδιος. Είμαστε η παιδική μας ηλικία, οι μνήμες των πατερών μας και των παππούδων μας. Είμαστε αυτό που μεγαλώσαμε και αυτό που εισπράξαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες ηλικία άνθρωποι, όταν φτάνουν πια στη δύση της ζωής τους, αναθυμούνται με περισσότερη συγκίνηση αλλά και περισσότερη ενάργεια και καθαρότητα τα γεγονότα της παιδικής τους ηλικίας παρά αυτά που συνέβησαν στο ενδιάμεσο. Έτσι λοιπόν, και εγώ μεγαλώνοντας, όταν έγινε η επιστράτευση του 1974, ήμουν 9 χρονών και θυμάμαι πολύ καλά όλους τους άντρες του χωριού μας, όπως και τις Οριστιάδας και το Δημοτήχου, να παίρνουν τα όπλα, να πηγαίνουν στο ποτάμι, να υπερασπιστούν υπερβομών και εστιών στην κυριολεξία και όχι μεταφορικά. Όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει ένα παιδί. Αλλά έχω και τα νάματα, τα πατρικά, τα οποία με οδήγησαν στο να αγαπήσω την πατρίδα, να είμαι περήφανος για την Ελλάδα και για τη Θράκη και για τον Εύρο ειδικά. Έτσι λοιπόν διάλεξα το ιστορικό μυθιστόρημα και προσπαθώ να το υπηρετήσω όσο καλύτερα μπορώ, υπηρετώντας ταυτόχρονα και τις πεποιθήσεις και τις ιδέες μου, δηλαδή αυτό που ωφελεί την πατρίδα μας. Grand Prix Στίβου για μαθητές των δημοτικών σχολείων της περιοχής συνδιοργάνωσαν σήμερα ο Αθλητικός Σύλλογος Πολυνίκης Ορεστιάδας και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας. Οι αγώνες διεξήχθησαν στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας με μεγάλη συμμετοχή μαθητών. Αγώνες ταχύτητας διοργανώθηκαν σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας, μια συνεργασία του Συλλόγου Πολυνίκης και του ΚΠΑ ΑΔΟ. Σήμερα διοργανώνουμε το τρίτο Grand Prix Στίβου. Είναι αγώνες ταχύτητας που λαμβάνουν μέρος όλα τα παιδιά από όλα τα δημοτικά σχολεία της περιοχής. Μεγάλη συμμετοχή, γύρω στα 250 παιδιά σήμερα στο γήπεδο και έρχονται να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε ό,τι πιο απλό το τρέξιμο. Είναι δρομικά αγωνίσματα, 30, 40, 50 μέτρα μέχρι και 60 μέτρα η έκτη δημοτικού.
Με το ΚΠΑΤ έχουμε μια άρση συνεργασία. Σχεδόν κάθε φορά είναι συνδιοργανωτές μας. Στηρίζουν τον κλασικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε πολύ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κύριο Μπαρμπούδη Αλέξανδρο. Ταλέντα υπάρχουν. Θέλει δουλειά, υπομονή και πιστεύω είμαστε σε καλό δρόμο. Η συμμετοχή των μικρών αθλητών που πήραν μέρος στο Grand Prix έφτανε τους 250 μαθητές δημοτικών σχολείων της περιοχής μας. Με λένε Καλατζίδη Δέσποινα, έτρεξα σήμερα στα 50 μέτρα. Ωραία ήταν, δεν έτρεξα πολύ καλά, δεν πειράζει. Το όνομά μου Παναγιώτης Κισκινίδης, δεν έτρεξα στα 60 μέτρα σήμερα. Ασχολούμαι πολύ με το στίβο εδώ και 1,5 χρόνο. Και γενικά μου άρεσε πολύ αυτή η διοργάνωση, καθώς ήταν πολύ διασκεδαστική. Το όνομά μου είναι Δημήτριος Θοδωρίδης. Σήμερα έτρεξα στα 50 μέτρα και ασχολούμαι με το στίβο εδώ και 2 χρόνια. Και μου άρεσε πολύ αυτή η διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η διοργάνωση. Με λένε Βλάση Χατζούδη. Αγωνίστηκα στα 60 μέτρα. Δεν βγήκα καλή θέση, αλλά δεν πειράζει. Η διοργάνωση ήταν πολύ ωραία και μ' άρεσε, θέλω να ξαναπάρω ξανά μέρος. Προπονούμε εδώ γύρω στα 4 χρόνια. Με λένε Χαράλη Μοξοπουλό. Ασχολούμαι με το στίβο 4 χρόνια περίπου. Η διοργάνωση μ' άρεσε πάρα πολύ. Έτρεξα στα 60 μέτρα. Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι υπάρχει μια στενή συνεργασία με τον Πολυνίκη, όπως επίσης και με πολλές άλλες ομάδες. Πρόθεσή μας είναι πάντα να ενισχύουμε τέτοιες δραστηριότητες. Σήμερα εδώ με τον Πολυνίκη κάνουμε μια δραστηριότητα που σχετίζεται με το στίβο. Υπάρχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Είμαστε τυχεροί γιατί μας βοήθησε ο καιρός για να διοργανωθεί αυτή. Εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτές τις εκδηλώσεις και τον Πολυνίκη, το Διοικητικό του Συμβούλιο και τους εθελοντές, καθώς επίσης και τους μικρούς μας αθλητές μαζί με τους γονείς τους, οι οποίοι μετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Εμάς είναι καμάρι μας να παρέχουμε τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να δραστηριοποιούνται τα παιδάκια μας.